Περνάμε τώρα να δούμε πώς θα είναι ο φράχτης που θα σφραγίσει τα σύνορά μας στον Εύρο. Η εικόνα όπως θα δούμε είναι εντυπωσιακή. Θα έχει μήκος 26 χιλιόμετρων και ύψος 5 μέτρων και θα στηθούν παρατηρητήρια κατά μήκος των τεχνητών εμποδίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην περιοχή όπου εκτός από την επιτήρηση των εργασιών είχε και μια ανθρώπινη στιγμή. Συνάντησε το γιο του, ο οποίος υπηρετεί τη θητεία του στον Εύρο και φωτογραφήθηκε μαζί με τον ίδιο αλλά και τη σειρά του στο στρατό. Στον Εύρο και τις Σφαίρες βρέθηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για την πορεία του φράχτη που κατασκευάζεται στην περιοχή, ο οποίος και θα θωρακίσει τα κερσαία σύνορα με την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνομιλία που είχε με τοπικούς φορείς, τόνισε πως το έργο αυτό θα κάνει τους Ευρύτες να νιώσουν πιο ασφαλείς. Οπότε αυτό το οποίο κάνουμε είναι το ελάχιστο που να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε το σύνορα, αλλά για να κάνουμε τους Ευρύτες να αισθάνονται ακόμα πιο ασφαλείς. Ο νέος φράχτης θα αποτελείται από ισχυρό μεταλλικό κυκλίδωμα από χάλιβα ύψους 5 μέτρων και μαζί κατασκευάζονται χωματουργικά έργα συντήρησης, αναβάθμισης και κατασκευής νέων οδών επιτήρησης και συντήρησης των τεχνητών εμποδίων κατά μήκος του ποταμού. Η επιχείρηση Ασπίδα έχει ως στόχο την πλήρη θωράκιση του Εύρου, έτσι στην ουσία να σφραγιστούν τα ελληνοτουρκικά σύνορα κατά μήκος του ποταμού. Έτσι κατασκευάζεται νέος σύγχρονος φράχτης μήκους 26 χιλιόμετρων, ενώ παράλληλα θα αναβαθμιστούν τα 11 χιλιόμετρα του παλιού. Κατά μήκος του ποταμού, στρατός και αστυνομία θα επιτηρούν τα σύνορα από 65 υπερυψωμένα φυλάκια, ενώ θα λειτουργούν 3 κέντρα επιχειρήσεων. Οι δυνάμεις σύνοροφυλακής θα ενισχυθούν με 400 επιπλέον αστυνομικούς, οι οποίοι αναμένεται να αναλάβουν τα καθήκοντά τους μέχρι το τέλος του χρόνου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και με το γιο του Κωνσταντίνο, ο οποίος υπηρετεί στον Εύρο και μάλιστα φωτογραφήθηκε με τις σειρές του γιου του το βράδυ της Παρασκευής στην Αλεξανδρούπολη. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε. Το γεγονός πως ο γιος του Πρωθυπουργού ζήτησε να υπηρετήσει όλη του τη θητεία στον Εύρο σχολιάστηκε θετικά και από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεο Άθυμο κατά τη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ότι ο γιος σας είναι εδώ είναι πολύ σημαντικό για μας. Καταρχάς, πέραν της αυτονόητης υποχρέωσης που έχει ως Έλλην πολίτης να υπηρετήσει την πατρίδα του, νομίζω ότι ο ίδιος θα αντιληφθεί ότι ο τόπος αυτός έχει πάρα πολλές ομορφιές. Θα το γνωρίσει και καλύτερα. Οπότε είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος πατέρας. Ο Πρωθυπουργός είχε συναντήσεις με τις τοπικές αρχές στην Αλεξανδρούπολη, ενώ μετέβη με ελικόπτερο και στη Σαμοθράκη, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους κατοίκους. Γεια σας, γεια σας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε τα προβλήματα του νησιού και δεσμεύτηκε πως θα παρέμβει για την επίλυσή του. Το Βήμα της Κυριακής αποκαλύπτει όλο το παρασκήνιο των άγνωστων διαπραγματεύσεων μεταξύ Αθήνας, Άγκυρας και Βερολίνου. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Ζήσης Μούσιος και θα μας παρουσιάσει, Ζήση, αυτό το πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το Βήμα που έχει στα χέρια του κομμάτια από τα πρωτόκολλα που υπέγραψαν τότε η κυρία Σουρανή, η διπλωματική σύμβουλος του Πρωθυπουργού, με τον Ιμπραήμ Καλίν, τον σύμβουλο του Ερντογάν. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν συναντήθηκαν 13 Ιουλίου. Ήταν ακριβώς 3 ημέρες μετά από την μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί, βάλαν κάτω το τι μπορεί να συζητήσει η Ελλάδα με την Τουρκία και συμφώνησε ότι αυτό που μπορεί να συζητηθεί ανάμεσα δύο πλευρές είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζώνων και η οριοθέτηση της ΑΟΣ. Ναι. Τα δύο κομμάτια ακριβώς που από την πρώτη στιγμή υποστηρίζει η Ελλάδα. Τίποτα παραπάνω. Ακολούθησε μια σειρά επαφών. Έτσι, στις 18 Ιουλίου είχαμε άλλη μια επιβεβαίωση ότι θα συμβεί αυτή η συζήτηση, όπου τελικά δεν έγινε ποτέ, καθώς βγήκε η παράνομη ναύτεξη για το Ρουτς Ρέις, το οποίο ξεκίνησε τις ερευνές του στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ελληνική Φαλοκρηπίδα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.